Ναι, ένα αγοράκι 3,5 ετών παρεσύρθη εχθές από διερχόμενο όχημα όταν διέφυγε της προσοχής του παππού του. Ο μικρός είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το θετικό είναι ότι, όπως μας ενημερώνουν οι γιατροί, ο μικρός δεν έχει ανεβάσει ενδοκράνια πίεση, καθώς και μια ελαφριά θλάση που φέρει στον ένα πνεύμονα δεν κρίνεται ανησυχητική. Ωστόσο, οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που φέρει κάνουν τα επόμενα 24 ώρα εξαιρετικά κρίσιμα για τη ζωή του μικρού. Ο μικρός ήρθε μαζί με τον μπαμπά και τον παππού του για να δουν τη μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Για να μην μπει μέσα στο νοσοκομείο, ο πατέρας το άφησε στην προσοχή του παππού, που και διέφυγε της προσοχής και δημιουργήθηκε το ατύχημα.